Αντωνία Γόνσταρ. Είναι Ουκρανή, κάτοικος Ηρακλείου. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε παρά τη δύσκολη στιγμή και τα όσα βιώνει βέβαια καθημερινά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Η μαμά σας, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στην περιοχή Ντνιπρό. Ναι, ακριβώς, και το ξέρετε, πριν ήταν ήσυχα εκεί και σήμερα τη νύχτα είχαν μπομπαρδίζει και την πόλη της. Τότε, τώρα είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη και φοβάμαι για την μαμά μου. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά μαζί της? Μιλήσαμε μία ώρα πριν. Κάθε ώρα μιλάμε. Και πάντα ακούω, γιατί είναι και αυτή είναι στεναχωρημένη και τώρα προσπαθώ να την βγάλω από την πόλη και προσπαθώ να βρω τον τρόπο πώς να το κάνω. Μάλιστα, για όσους... Γιατί είναι 75 χρονών και μόνη της. Μάλιστα, για όσους δεν γνωρίζουν η συγκεκριμένη περιοχή, η πόλη, πού ακριβώς βρίσκεται στην Ουκρανία, να εξηγήσετε και ως τηλεθεατές. Είναι κέντρο της Ουκρανίας. Είναι ακριβώς το κέντρο της Ουκρανίας. Ναι, ναι. Τι ακούν καθημερινά, ακούν βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς, εκρήξεις? Πριν ήταν εντάξει και από σήμερα δεν είναι ήσυχη περιοχή πια. Υπάρχουν καταφύγια στην περιοχή, κατευθύνονται εκεί οι άνθρωποι, οι πολίτες? Ναι, υπάρχουν καταφύγια, αλλά δεν ξέρω πού είναι ακριβώς, επειδή η μαμά μου μένει στο σπίτι και κρύβεται στο υπόγειο. Μάλιστα. Η μαμά σας είναι μόνη της στην περιοχή? Είναι μόνη της στο σπίτι, μένει μόνη της, έχει κάποια βοήθεια? Όχι, δεν έχει βοήθεια, τότε... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στόχος σας είναι να μπορέσει να κατευθυνθεί, να περάσει τα σύνορα και να έρθει ίσως και στην Ελλάδα? Ναι, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις το λεωφορείο από τέτοια περιοχή και έχουμε και τρένα, αλλά τα τρένα είναι γεμάτα με κόσμο και πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός να βγεις στο τρένο και να πας κάπου. Είναι τα τρένα αυτά τα οποία κατευθύνονται, αν θέλετε διορθώστε με, προς τα δυτικά της Ουκρανίας, με κατάληξη την πόλη Λβίβ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν τα τρένα και με παιδιά και κάνει κρύο στο τρένο. Και αν είσαι μεγάλος άνθρωπος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις μέσα και να αντέχεις τέτοιο δρόμο. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Μας τις έχει στείλει η κυρία Αντωνία από τη μεγάλη αγκαλιά ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που έχουν ανοίξει συνάνθρωποι μας και Ουκρανοί και Έλληνες, προκειμένου να συλλεχθούν, να συγκεντρωθούν, να μαζευτούν ήδη πρώτης ανάγκης. Μια πολύ μεγάλη βοήθεια με κατεύθυνση την Ουκρανία. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, κυρία Γόνσταρ, αυτή τη στιγμή? Είμαστε στο παλιό κτέλ. Είναι στο θεατρικό σταθμό. Ναι. Και εκεί μαζεύουμε όλα τα πράγματα. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος του Ηρακλείου και μας φέρνουν τα πράγματα και από τα μαγαζιά, από τα σχολεία. Και σήμερα έφυγε το δεύτερο φορτηγό στην Αθήνα, στην πρεσβεία της Ουκρανίας. Μπράβο. Και από εκεί να πάει στην Ουκρανία. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη εβδομάδα μαζεύουμε πιο πολλά πράγματα από την προηγούμενη. Μας βοηθάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι της Κρήτης. Όσο στέλνει, όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να απευθυνθεί στο θεατρικό σταθμό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι εκεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κουράγιο, ναι, δεν έχουμε να πούμε εμείς... κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις.